Με 105 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή για την προστασία των θαλασσίων συνόρων μας. Έπειτα από σχετική πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνδιάθεση χρηματοδότησης ύψους 105 εκατομμυρίων και 500 χιλιάδων ευρώ με σκοπό την απόκτηση 50 νέων σκαφών από το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με πρόσκληση που εξέδωσε με τίτλο «Προμήθεια ταχύπλων περιπολικών πλοίων και σκαφών λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής», καλεί το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή προκειμένου να υποβάλει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για την Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Μέσω της δράσης αυτής θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία θα συμβάλλει στον έλεγχο και την παρακολούθηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στα θαλάσσια σύνορα. Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η προμήθεια των ακόλουθων. Πρώτον, 2 παράκτιων περιπολικών σκαφών άνω των 30 μέτρων. Δεύτερον, 5 ταχύπλων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων. Τρίτον, 2 σκαφών ειδικών επιχειρήσεων παύλα νιοψιών της μονάδας υποβρυχίων αποστολών. Τέταρτον, 11 ταχύπλων περιπολικών σκαφών έως 13 μέτρων με υγειονομικό εξοπλισμό για μεταφορά ασθενών και τραυματιών. Πέμπτον, 10 καταδιοκτικών περιπολικών σκαφών άνω των 18 μέτρων και τέλος 20 ταχύπλων περιπολικών σκαφών έως 13 μέτρων. Αν φυσικά σας άρεσε το βίντεο και εκτιμάτε την προσπάθεια ενημέρωση που κάνω, μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητής/συνδρομήτρια στο κανάλι μου και να πατήσετε μου αρέσει κάτω από το βίντεο.